Πικετό. Φύγαμε για Ιταλία. Σήμερα είναι ο μεγάλος τελικός Αγγλία-Ιταλία. Και στην Ιταλία, στο Μιλάνο, που έχει πάει ο Κοσμοπολίτης, να με το που πήγα να το πω, έπεσε. Που έχει πάει, επαναλαμβάνω, ο Κοσμοπολίτης Χρήστος Νικολαίδης. Νάτος, τον είδαμε. Έχουν στήσει οθόνες για να δουν τον αγώνα. Αλλά διάβαζα, Χρήστο μου, καλημέρα, ότι απαγορεύονται αυτές οι συναθρήσεις σήμερα. Καλημέρα. Ακριβώς. Καλημέρα σας από το Μιλάνο. Πραγματικά, χθες αργά το βράδυ, ανακοινώθηκε από την πλευρά του Δήμου του Μιλάνο ότι θα απαγορευτούν οι λαϊκές συγκεντρώσεις για να παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι τον μεγάλο τελικό τον απόψινό. Μία τέτοια οθόνη βλέπετε από πίσω μου, είναι στην πλάγια πλευρά, πλευρικά δηλαδή, από τον περίφημο ναό Ντουόμο του Μιλάνο, του καθεδρικού ναού. Φαντάζομαι, Χρήστο, συγγνώμη, είναι σε κάποια στήλη μπροστά, δεν το έχουν κρεμάσει πάνω στον τοίχο του ναού. Είναι σε μια συγκεκριμένη βάση, καθώς όλος ο ναός, αυτός ο περίφημος ναός και πραγματικά εξαιρετικά εντυπωσιακός ναός, βρίσκεται σε μια διαδικασία ανακαίνησης. Χθες λοιπόν, αργά το απόγευμα, από το Δήμο του Μιλάνου ανακοινώθηκε ότι δεν θα επιτραπούν καθόλου συγκεντρώσεις λαϊκές, έτσι αυτή η οθόνη δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, δεν πρόκειται να δείξει το ΜΑΤ. Επειδή ακριβώς, όπως χαρακτηριστικά είπε και ο Δήμαρχος της πόλης, θα πρέπει να είμαστε συνετοί σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας. Σωστή. Εδώ στη Λομβαρδία η κατάσταση είναι καλή σε σχέση με την επιδημιολογική εικόνα, είναι καλή. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια ανησυχητικά δείγματα για μια πολύ μικρή αύξηση των κρουσμάτων και πιο συγκεκριμένα της μετάλλαξης Δέλτα, που δίνουν έτσι αυτήν την ανησυχία. Μάλιστα, χθες αργά το βράδυ, εδώ στον τοπικό τύπο, δημοσιοποιήθηκε μια δήλωση του νομάρχη της περιοχής που λέει ότι θα ληφθούν έκτακτα αστυνομικά μέτρα στην περίπτωση που κάποιοι νεαροί θελήσουν να μαζευτούν σε κάποια στέκια νεολαίστικα προκειμένου να δουν όλοι μαζί το μάτς. Αυτό δεν θα επιτραπεί. Θα απαγορευτεί, ακόμα και αν χρειαστεί, να επέμβει η αστυνομία. Όπως τώρα πρόσεξε, Χρήστο μου, κερδίζει, λέμε τώρα, η Ιταλία ή η Αγγλία. Εν προκειμένου, η Ιταλία, μια και είσαι στο Μιλάνο και θέλουν να βγουν, να χαρούν, να το γιορτάσουν, να το γλεντήσουν, έτσι πολύ όπως επιβάλλεται τώρα έτσι σε μια τέτοια νίκη. Δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται, αυτό λένε οι συγκεκριμένοι κυβερνητικοί λογικό, παράγοντες, βέβαια. Ωστόσο αφήνουν και ένα μικρό περιθώριο λέγοντας ότι αντιλαμβάνονται οι πάντες ότι αν θα έρθει το τρόπαιο στην Ιταλία αυτό θα είναι κάτι το εξαιρετικό και μάλλον δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί έτσι ο ενθουσιασμός του κόσμου. Θα έχουν και προβλήματα ένα μικρό τώρα. Περιθώριο, ωστόσο κάνουν έκκληση σε όλους τους νέους να αποφύγουν το συνωστισμό να και αν ρωτήσω. Θα μαζευτούν ναι. Σε κάποια μέρη να φοράνε οπωσδήποτε μάσκα. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Βλέπεις αισιοδοξία? Πιστεύουν ότι θα το πάρουν? Τι λένε εκεί οι Ιταλοί? Υπάρχει πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Mm-hmm. Υπάρχει ένας παροξισμός. Αρκεί, Φέη, να σου πω ότι χθες σπατάλησα όλη μου την ημέρα ψάχνοντας να βρω να αγοράσω μια φανέλα της Εθνικής Ιταλίας έτσι για σουβενίρ. Να το έχω για ευθύνη. Και δυστυχώς δεν βρήκα πουθενά. Κρίμα. Όχι. Έχουν εξαντληθεί τα πάντα. Κρίμα. Δεν υπάρχουν φανέλες της Εθνικής Ιταλίας. Ο κόσμος πραγματικά ζει στο ρυθμό αυτού του αγώνα. Μετά Άντε, από πάρα πολλά χρόνια σήμερα η Ιταλία βρίσκεται 10. Στο τελικό και φυσικά όπως χαρακτηριστικά γράφεται σήμερα στον Ιταλικό τύπο, ακόμα και όλη η Ευρώπη είναι μαζί μας, επειδή ακριβώς η Αγγλία βρίσκεται πλέον εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρήστο μου, να είσαι καλά. Είναι και αυτό κάτι το οποίο δείχνει το κλίμα. Σε ευχαριστούμε Καλημέρα. Πολύ. Να περάσεις όμορφα. Καλημέρα.